Πάολο Μπετίνι, που φέτος κλείνει τα 50 του χρόνια και γιορτάζει τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο αγώνισμα της ποδηλασίας δρόμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, έφτασε στην πόλη της Άρτας, ύστερα από τη δύσκολη αλλά όμορφη ημερήσια διαδρομή των 110 χιλιόμετρων με 2.500 μέτρα υψομετρική διαφορά, ξεκινώντας από τα Στουρναρέικα Κατρικάλων. Μπροστά από τον επιβλητικό ναό της παρηγορίας, τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αρτέων Χριστόφορος Χιαφάκας, μέλη του ποδηλατικού ομίλου Άρτας, μέλη της Αρτινής Λέσχης Μοτοσυκλέτας, καθώς και πολλοί συμπολίτες με το ποδήλατό τους. Η ποδηλατοβόλτα ξεκίνησε από την πλατεία Σκουφά, έκανε το γύρο του παραποτάμιου πάρκου και τερμάτισε στο ιστορικό γεφύρι, όπου ο Δήμαρχος απένει με αναμνηστική πλακέτα στον Ολυμπιονίκη. Ο Παόλο Μπετίνι με τη σειρά του ευχαρίστησε το Δήμο Αρτέων για την υποδοχή και τη φιλοξενία, συνομίλησε με τους παρευρισκόμενους, απάντησε σε ερωτήσεις και μίλησε για τις όμορφες αναμνήσεις των ημερών της Ολυμπιάδας της Αθήνας. Καλώς ήρθες. I'm the mayor of Sparta. Welcome to Arta. Piacere, grazie. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες στην Άρτα. Benvenuto ad Arta. Grazie. Πρώτη φορά έρχεσαι, φαντάζομαι. Prima volta. Μια βυζαντινή πόλη με πολλά βυζαντινά μονουμέντα. Una città bizantina con tanti monumenti bizantini e grande storia. Και πολύ φυσική ομορφιά, φαντάζομαι, μοιάζει με αρκετές πόλεις της Ιταλίας. Κάνουμε μια βόλτα τώρα και μέσα από την Άρτα και από το παραλίμνιο της Άρτας, από το παραποτάμιο πάρκο, που είναι μια όμορφη περιοχή της Άρτας, και θα τελειώσουμε στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας. Επισκέφτηκε την πόλη μας ο Ολυμπιονίκης πριν 20 χρόνια στην Αθήνα, στους Ολυμπιακούς της Αθήνας. Είχε αποφασίσει να επισκεφτεί κάποιες πόλεις όλης της Ελλάδος, κάνοντας το γύρο της Ελλάδος, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια από τη νίκη τους στους Ολυμπιακούς και τα 50 του χρόνια ηλικιακά. Να τον ευχαριστήσουμε που συμπεριέλαβε στις πόλεις και στους προορισμούς του την Άρτα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς αυτή είναι η όμορφη βόλτα που κάναμε με έναν Ολυμπιονίκη και μέσα στην πόλη και στο παραποτάμιο πάρκο και περνώντας πολλά βυζαντινά μνημεία της περιοχής μας. Καταλήξαμε στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας, το οποίο είναι ένα γεφύρι που μοιάζει αρκετά, όπως είπε ο Πάολο, με το γεφύρι που έχει στην πόλη του. Είναι για μας μια ευκαιρία, όπως είπαμε και στον ίδιο, να, πέρα από το ότι να προβάλλουμε τις ομορφιές της πόλης μας, αλλά να προωθήσουμε και τη χρήση του ποδηλάτου, και θα δώσουμε βαρύτητα σε αυτό σαν Δημοτική Αρχή, αυτή τη θητεία μας είπαμε, με φτιάχνοντας ποδηλατόδρομους, τι άλλο μας λείπει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τη σύντροφό του που ήταν παρέα. Μαριανέλα. Thank you, Μαριανέλα. Ωραία. Πριν αποδώσω κάποια αναμνηστικά στον Πάολο για την πόλη μας, να τη θυμάται, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς τους εθελοντές και το Ποδηλατικό Σύλλογο, την ΑΛΜΟ, την ομάδα και κυρίως την ελληνική αστυνομία που μας βοήθησε σε όλη αυτή τη διαδρομή να την κάνουμε με ασφάλεια, ήταν σημαντικό. Λοιπόν, θα έχουμε μία πλακέτα για τον Πάολο. Πάολο, ένα αναμνηστικό γραμμένο στα Ιταλικά, να θυμάσαι την Άρτα με σύμβολο το ιστορικό μας γεφύρι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Τσόλα, πάρα πολύ για την επίσκεψη. Τιμή μας που επιλέξατε την πόλη μας. Ένα αναμνηστικό. Questa è la maglietta della nostra città, come simbolo della nostra città.
Έχουν και τα παιδιά από την Λέσχη, με το σκλητιστόν, ένα αναμνηστικό. Διάλεξε αυτή τη διαδρομή και διάλεξε την Άρτα, γιατί είναι τα 1000 χιλιόμετρα και όπως έβαλε κάτω το χάρτη, είδα και τη δικιά μας πόλη και του άρεσε να κάνει αυτή τη διαδρομή και να κάνει αυτά τα stop που λέμε. Είχε διαβάσει ότι υπήρχε ένα γεφύρι πολύ σημαντικό. Μοιάζει πολύ με ένα γεφύρι που είναι μία ώρα στην Τοσκάνη, μία ώρα από το σπίτι του. Είναι σημαντικό να ταξιδεύεις, σημαντικό να ανακαλύπτεις, σημαντικό να βλέπεις τα παιδιά, σημαντικό να χρησιμοποιείς το ποδήλατο. Και αυτό που θέλει αυτός με αυτό του το ταξίδι είναι να δώσει ένα σημαντικό μήνυμα. Το ποδήλατο μπορεί να είναι ένα επάγγελμα, όπως αυτός κέρδισε τους Ολυμπιακούς, αλλά είναι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο να κινήσει, στο να μετακινήσει. Και αυτό το ταξίδι, λέει, εκπροσωπεί πραγματικά αυτό στο να κάνει τουρισμό με το ποδήλατο. Γιατί με το ποδήλατο μπορείς πραγματικά να διανύσεις πολλά χιλιόμετρα, αλλά και το ποδήλατο κάνει καλό και στην υγεία.